Έχει καταλάβει γιατί περισσότεροι από εμάς το έχουμε περάσει από τα χέρια της. Εγώ σήμερα δεν ήθελα να γράψω ούτε να ρωτήσω τίποτα, ήθελα μόνο να ακούω. Να την ακούσεις. Αυτό είναι μάθημα και σχολείο. Λοιπόν, Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλημέρα. Ατύχημα, πτώση από σε χαράδρα, μάλλον βάθος 20 μέτρων. Είναι η πρώτη εκτίμηση των αστυνομικών για τις συνθήκες θανάτου της 35χρονης Αγγλίδας αστροφυσικού Νάταλι Κρίστοφερ. Το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας από ό,τι φαίνεται είναι απομακρυσμένο. Δεν έχει βρεθεί κάποιο σημείωμα που να επιβεβαιώνει σε ένα βαθμό την συγκεκριμένη εκδοχή. Παρότι τα πρώτα στοιχεία της έρευνας προσανατολίζουν τις αρχές στην εκδοχή του ατυχήματος, οι δύο αξιωματικοί του τμήματος 2 εξεγκλημάτων κατά της ζωής που έχουν ταξιδέψει από την Αθήνα στην Ικαρία θα εξετάσουν και αυτή τα στοιχεία προκειμένου να αποκλείσουν ή όχι το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας. Ναι. Να σας πω ότι τα πρώτα στοιχεία της αυτοψίας δεν φαίνονται κάποια έχνη πάλης που να προσδιορίζουν ή κάποιες άλλες ενδείξεις που να προσδιορίζουν αυτό το ενδεχόμενο. Ωστόσο, αναμένεται ιατροδικαστής που αυτή την ώρα ταξιδεύει με ελικόπτερο από την Σύρο στην Ικαρία, προκειμένου και αυτή να προβεί στην νεκροψία νεκροτομή. Όπως γνωρίζετε, το θέμα υπόθεση θανάτου της άτυχης γυναίκας έχει, θα λέγαμε, κεντρήσει το ενδιαφέρον της κοινή γνώμη και πρέπει να εξεταστούν και να αποκριστούν όλες οι εκδοχές. Ο επίλογος της εξαφάνισης της νεαρής αστροφυσικού γράφτηκε στις 5 ώρα χθες το απόγευμα, όταν μεικτά κλιμάκια αστυνομικών, πυροσβεστών και εθελοντών εντόπισαν την σωρό της στο βάθος ενός απόκρημνου βράχου, έχοντας μάλιστα πάνω στα πόδια της και στο σώμα της μεγάλους πέτρινους όγκους, οι οποίοι την είχαν καταπλακώσει. Και μάλιστα οι πέτρες πάνω της ταιριάζουν με σημεία του βράχου όπου φαίνονται φρέσκες αποκολλήσεις. Ναι. Το σημείο εντοπισμού απέχει περίπου 1,5 χιλιόμετρο από την περιοχή Κεραμαίο που διέμενε με τον 38χρονο Κύπριο σύντροφό της προς την ορεινή περιοχή καταφύγη. Μάλιστα τα κλιμάκια αναζήτησης που είχαν χωρίσει σε τρεις τομείς εκεί των μέρων των ερευνών είχαν περάσει μάλιστα και τρεις φορές από το συγκεκριμένο σημείο. Και δεν είχαν εντοπίσει την σωρό. Ο θάνατος, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, φαίνεται να ήταν ακαριαίος, παιδιά. Πάνω τους βρέθηκε το κινητό της τηλέφωνο, το οποίο μάλιστα έκλεισε χθες το πρωί, όπως διαπίστωσε στελέχη και κλιμάκια της Διεύθυνσης Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών που είχαν φτάσει εκεί με ειδικά μηχανήματα. Όπως ακούγαμε χθες την απεσταλμένη μας Αναστασία Βαβακά, υπήρχαν 6 στίγματα του κινητού τηλεφώνου, τα οποία ουσιαστικά προσγιώρισαν τη διαδρομή της προς το καταφύγιο, προς τον ορεινό όγκο. Ωστόσο, υπήρχαν και 2 πλασματικά, τα οποία προκάλεσαν τη δυσάρεστη εντύπωση στους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας, όπως και κάποιες αναφορές και πληροφορίες για άνοιγμα κλείσιμο του κινητού τηλεφώνου, το οποίο πρόχειρα δικαιολογήθηκε από την απώλεια, πρόσκαιρη απώλεια σήματος του τηλεφώνου. Σε να πούμε πολύ, απλά, Παναγιώτη. Θα ήθελα να σας αναφέρω ότι τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας αναμένεται να επιχειρήσουν να φωτογραφήσουν, να βιντεοσκοπήσουν ακόμα και με ντρόουν όλη τη διαδρομή της άτυχης γυναίκας, όπως και την πορεία της πτώσης της, για να βρουν και τα συγκεκριμένα σημεία των βράχων που αποκολλήθηκαν, όπως λέγαμε, αλλά και ίχνη αίματος πάνω σε αυτό. Ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.